Σε συμφωνία κατέληξαν πριν από λίγο κυβέρνηση και συμβολιογράφοι για την ψηφιακή μεταβίβαση των ακινήτων. Ελένη Ναζάρα, αυτό σημαίνει ότι αναστέλλονται και οι κινητοποιήσει των συμβολιογράφων. Αυτό αποφασίστηκε, Αντώνη, σήμερα από του συμβολιογράφου. Mm -hmm. Αυτό που μένει τώρα είναι να επικυρωθεί αυτή η απόφαση α, μετά από έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου του που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Μετά τη συμφωνία λοιπόν, των δύο αρμόδιων υπουργείων με του συμβολιογράφου, ξεκινά πιλωτικά την 1η Ιανουαρίου του 2024 α, η δημιουργία και η εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου μεταβίβαση. Όλη η διαδικασία θα γίνεται αποκλειστικά από τους συμβολιογράφους. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα απαγορευτούν πλέον οι χειρόγραφες παραπομπές και τα σαρωμένα έγγραφα που δυσκολεύουν τη διαδικασία. Ότι όλα τα έγγραφα που θα, θα αντλούνται από το ΓΑΒΓΙΑΡ και ότι τα λογιστικά, οι πλατφόρμε δηλαδή στι οποίε θα ανεβαίνουν τα ψηφιακά συμβόλαια με ψηφιακή υπογραφή των συμβολιογράφων θα είναι δωρεάν mm. και θα, οι πλατφόρμε αυτέ θα είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο των συμβολιογράφων. Αυτό είναι που ζητούσαν οι συμβολιογράφοι άλλωστε και γι' αυτό έκαναν πίσω. Αυτό που μένει τώρα, Αντώνη, αυτό που περιμένουν οι πολίτε να δουν είναι να γίνει πράξη Έτσι. αυτό που έχει πει η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακή Πολιτική ότι με το ψηφιακό φάκελο η μεταβίβαση ακινήτων θα γίνεται σε 24 ώρε. Να δούμε τα ωφέλη αυτή τη ψηφιακή μεταβίβαση γιατί αν κρατήσουμε όλε τι παθογένειε και τα προβλήματα του παρελθόντο δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Ελένη, θα το δούμε στην πράξη. Να σε ευχαριστήσω πολύ.